ποιος το σκέφτηκε αυτό, πρέπει να διωχθεί ποινικά, να παταχθεί, να ραπιστεί άμεσα. Ακίνητο κορεσπόντερ. Φίλες του Beauty Leaks, γεια σας. Για όσους είστε καινούργιοι στο κανάλι, καλημέρα, 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 καλημέρα. Είμαι η Γιούλη και αυτό είναι γνωστό στο παλετοκάναλο, το κανάλι της παλέτας. Τώρα σοβαρά πάλι βίντεο για παλέτα θα κάνεις. Δεν κατάλαβες, αν το πρόβλημα σου ποιο είναι τώρα. Τώρα σοβαρά πάλι βίντεο για παλέτα. Σκάσε και μη μιλάς. Κάτσε και μορφώσου. Όσο cringe και να σας φαίνομαι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου, καθότι έφτασε επιτέλους, παιδιά, στα χέρια μου η παλέτα για την οποία με έχετε τρελάνει στα inbox από τότε που κυκλοφόρησε η φωτογραφία της στην Αμερική. Την παλέτα την έλαβα πριν από μερικές μέρες στο ταχυδρομείο από την Urban Decay και ευθύς αμέσως έτρεξα να κάνω 2-3 look, να δω τι συμβαίνει και να δω αν τελικά όντως αξίζει να σας την κάνω βίντεο και τι έχω να σας πω για τούτην εδώ την παλέτα. Εγώ, να ξέρετε, αυτή την παλέτα της έχω δώσει το προσωνύμιο η παλέτα γαμοβάφτιση 2018. Για κάποιο λόγο, αυτή την παλέτα την έχω χρησιμοποιήσει σε 2 γάμους που έχω παραστεί. Οπότε, νομίζω ότι και λόγω των χρωμάτων... Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η Γιούλη είχε ένα λίγο περίεργο σκεπτικό. Θα μου πεις γιατί γαμοβάφτιση και όχι γάμος 2018. Είναι 2-1, όπως είναι και η παλέτα η συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξω το eye look και θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκάθαρα το hangover, παιδιά, είναι το μη το πιείτε, λουστείτε. Βάζω στα μάτια μου βάση. Θα χρησιμοποιήσω την σκιά Backtalk, δεν θα σετάρω καθόλου τα μάτια μου. Ωραία, έτσι, δηλαδή, θα μου το γλιτώσεις, θα σε φάω. Θα χρησιμοποιήσω την σκιά What the fuck για την γωνία του ματιού μου. Παίζει να είναι και από τις αγαπημένες μου σκιές μες στην παλέτα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τόσο ωραίο και βουτυρένιο καφέ. Σοκολατή. Σοκολατή, το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Και να γράφει και τόσο ωραία και έντονα. Θα να πάρουμε λίγο από την Backtalk. Και αφού κάναμε λίγο διάλειμμα για να φάμε τις βρωμιές μας πρωί-πρωί, πάμε να βάλουμε την μεταλλική σκιά που θα χρησιμοποιήσω. Βάζω λίγο Fix Plus. Θα βάλω την σκιά Attitude. Ξαναπαίνουμε πάλι από την Backtalk με ένα μυτερό blending πινέλο.
Ολοκληρώνω το look γαμοβάφτιση 2018 και επιστρέφω. Είναι μία παλέτα και προσώπου και ματιών. Η Backtalk είναι εμπνευσμένη από το best seller κραγιόν της Urban Decay, το Backtalk. Ο κόσμος ζητούσε περισσότερο Backtalk, η Urban Decay τους έδωσε περισσότερο Backtalk. Είναι μία παλέτα η οποία έχει 3 matte και 5 μεταλλικές αποχρώσεις στις σκιές. Τα δύο ρούς τα οποία έχει μέσα είναι matte με πάρα πολύ ψηλό σήμερ μέσα, το οποίο δεν νομίζω ότι θα φαίνεται σε περίπτωση που το φορέσετε στο πρόσωπο. Τα δύο highlighters που έχει μέσα είναι τέλεια, τέλεια. Πάμε λοιπόν να δούμε 5 πιο συγκεκριμένα πράγματα. Τι μου αρέσει και τι με χαλάει σε αυτή την παλέτα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι οι αποχρώσεις της. Αυτή η παλέτα φωνάζει Γιούλη. Ξέρετε ότι η Γιούλη έχει μια δυναμία στα σκοτωμένα και στα ψόφια ροζ. Τα χρώματα έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση που έχει μέσα. Ειδικά το Waterfuck που είναι το καφέ, είναι μια σκιά η οποία εμένα με πονάει, γιατί στις περισσότερες παλέτες η καφέ σκιά δεν δουλεύει σωστά, κάνει μπαλώματα. Όπως είδατε όμως και στο iLook, το καφέ σε μένα δούλεψε μια χαρά χωρίς να μου δημιουργήσει προβλήματα. Όλες οι σκιές δουλεύουν πάρα πολύ ωραία. Ίσως να ήθελα λίγο πιο έντονα τα σήμερα, γιατί έχω μάθει με τις τρελές σήμερα σκιές. Γράφουν πάρα πολύ ωραία. Η μόνη σκιά την οποία δεν έχω δοκιμάσει ιδιαιτέρως είναι αυτή εδώ η 180. Δεν είμαι φαν του καφέ σήμερα. Όσον αφορά τα ρούζ, και τα δύο ρούζ έχουν πάρα πολύ έντονη χρωστική μέσα. Γράφουν πάρα πολύ, θέλουν πάρα πολύ ελαφρύ χέρι. Πίστευα ότι μετά την Shape Shifter η Urban Decay δεν θα καταφέρει να βγάλει δεύτερη διπλή παλέτα που να είναι τόσο πετυχημένη, αλλά ευτυχώς το πέτυχε. Μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένα στην Shape Shifter παλέτα είχα πάθει σοκ με το highlighter. Δεν περίμενα ότι το highlighter θα είναι τόσο έντονο μέσα. Συνήθως τα highlighter που είναι μέσα στις παλέτες προσώπου δεν είναι τόσο έντονα. Κι όμως και τα δύο highlighter τα οποία έχει μέσα αυτή η παλέτα είναι πάρα πολύ ωραία και έντονα. Γράφουν πάρα πολύ ωραία χωρίς να έχουν αυτά τα τεράστια κομμάτια του χοντρού glitter που ξέρετε ότι συχαίνομαι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις σκιές μεμονωμένα, θα τις δείτε και στα swatches. Τα swatches δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικά της απόδοσης της σκιάς στο μάτι, γιατί ξέρουμε πολλές φορές ότι μια σκιά για να αποδώσει δεν αρκεί μόνο να έχει πάρα πολύ έντονη χρωστική. Πολλές φορές αρκεί το να αναμειγνύεται καλά και να έχει μια μέτρια απόδοση χρώματος. Απλά να αναμειγνύεται καλά, αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έχει και καλή απόδοση χρώματος και αναμειγνύεται καλά. Πάμε λίγο τώρα στα αρνητικά της υπόθεσης. Τα μόνα αρνητικά της υπόθεσης είναι λίγο η συσκευασία, η οποία μεν έτσι κλείνει όταν δεν υπάρχει ο καθρέφτης, μαγνητικά κλείνει όταν λείπει ο καθρέφτης από μέσα, αφήνοντας βέβαια ένα κενό, το οποίο το βλέπετε. Ο καθρέφτης είναι αποσπόμενος από τη συσκευασία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αποσπόμενος ο καθρέφτης από τη συσκευασία, δηλαδή θα μου άρεσε κάποιος να μου εξηγήσει του γιατί αυτός ο καθρέφτης είναι αποσπόμενος από τη συσκευασία. Το καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει ένας διπλός καθρέφτης, το γιατί πρέπει να είναι αποσπόμενος δεν έχω καταλάβει. Το κακό είναι επίσης ότι όταν ο καθρέφτης μπαίνει στη θέση του, δεν κλείνει μαγνητικά πλέον η παλέτα. Οπότε έχεις ένα θέμα όταν θες να ταξιδέψεις έτσι. Πάρα πολύ καλή παλέτα και αξιόλογη, ειδικά για να την πάρεις σε ταξίδι. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερασιτέχνες και από επαγγελματίες. Δεν έχει talc μέσα από όσο από τα συστατικά της. Έχει 8 σκιές με 1,40 γραμμάρια βάρος η κάθε μία. Και τα 4 ρούζ είναι από 4 γραμμάρια το καθένα. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Urban Decay στην Αμερική. Και από πίσω γράφει συγκεκριμένα με εισαγόμενες πρώτες ύλες. Αναμένω εναγωνίως την καλοκαιρινή συλλογή της Urban Decay και αναμένω εναγωνίως και τη μεγάλη παλέτα που είδα. Η Γιούλη είπε ότι δεν θα αγοράσει άλλα καλλιτικά, αλλά ξέρετε πάρα πολλές φορές ότι έχω πατήσει αυτόν τον όρκο πιο πολλές φορές από όσες έχω πατήσει τον όρκο του ότι δεν θα ξαναφάω πατατάκια. Πάμε να δούμε τα swatches και ερχόμαστε να σας πω το τελικό verdict. Λοιπόν. Αναλυτικά θα σας πω για τις σκιές κάποια πράγματα. 180 What the fuck attitude και shade έχουν απίστευτη απόδοση χρώματος. Η Backtalk θέλει λίγο περισσότερο βαρύ χέρι για να γράψει. Η 3 Seats για κάποιο λόγο δεν γράφει καθόλου. Την χρησιμοποιώ απλά και μόνο για να κάνω διάλυση το χρώμα και για να μπλεντάρω εδώ ψηλά. Για κάποιο λόγο εξαφανίζεται ενώ τη βλέπεις ότι γράφει. Με το που την βάλω στο χέρι μου και την κάνω έτσι, εξαφανίζεται. Δηλαδή σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες τι γίνεται. Αυτό για την συγκεκριμένη σκιά. Είναι η μόνη σκιά η οποία
δεν μου πολύ αρέσει, αλλά τουλάχιστον βρήκα τρόπο να τη δουλέψω. Την χρησιμοποιώ ψηλά εδώ για να κάνω καλύτερο το μπλεντάρισμα, σαν translucent ένα πράγμα. Πάντως, αν την θέλετε για να βάψει έντονα, δεν βάφει. Η Bare, η Curve είναι και οι δύο μεταλλικές πάρα πολύ ωραίες, με αρκετό σήμερ μέσα. Και η Shade και η Attitude γράφουν επίσης πάρα πολύ ωραία. Βρίσκω ότι η Attitude δίνει τα μέγιστα της απόδοσης με Fix Plus μέσα. Η Shade δεν χρειάζεται τόσο Fix Plus, αλλά η Attitude με το Fix Plus γίνεται όσο μεταλλική χρειάζεται για να τυφλώσεις κόσμο. Και οι δύο αυτές εδώ είναι πάρα πολύ ωραίες για inner corner και από πάνω για να κάνεις highlight από το φρύδι. Σε γενικές γραμμές του 99% των σκιών είμαι 100% ευχαριστημένη. Οι 3 Sheets... Αυτά. Όσον αφορά αναλυτικά για τα ρούζ, και τα δύο ρούζ, όπως σας είπα και πριν, έχουν πάρα πολύ έντονη χρωστική, οπότε θέλει ελαφρύ χέρι την ώρα που το βάζετε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητα για παλέτα. Θα ήθελα το low key να είναι λίγο πιο έντονο. Μ' αρέσει όμως αυτό το 3D shimmer που κάνει μέσα. Το αγαπώ γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με την επιδερμίδα μου και νομίζω ότι είναι τόσο... όσο έχει παραγίνει και όλο το κακό λίγο με αυτό το beaming πράγμα, το φάρο που έχουμε πάνω στα μαγουλά μας. Όχι ότι θα σταματήσω να το φοράω ποτέ, είμαι φαν και λάτρης του έντονου highlighter, αλλά αρχίζω και γκώνω σιγά σιγά όπως με τα matte crayon. Λοιπόν, αυτά για την Backtalk. Τη συστήνω γιατί είναι μια παλέτα πολυχρηστική, είναι μια παλέτα που εξοικονομείς χώρο, εξοικονομείς χρήματα. Αυτά. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσε η συγκεκριμένη παλέτα. Τις πληροφορίες για το υπόλοιπο μακιγιάζ μου θα τις βρείτε στο description box από κάτω με links αγοράς και για τα πινέλα και για τα πάντα. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace, love και σκοτωμένο ροζ παντού. Bye!